17 Νοέμβρη σήμερα και η Κοζάνη τίμησε την 48η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Φορείς και εκπρόσωποι φορέων βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία για να βροντοφωνάξουν το μήνυμα της αντιδικτατορικής πάλης ως σύμβολο του αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Με απόλυτο σεβασμό στους αγωνιστές της δημοκρατίας του Πολυτεχνείου, αλλά και στις υγειονομικές αρχές για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού, το Εργατικό Κέντρο Νομού Κοζάνης, δια του Προεδρείου του, τιμά τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου για περισσότερη δημοκρατία, για περισσότερη ασφάλεια. Οι αγώνες των εργαζομένων για την υγεία, για την παιδεία, αλλά και για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και για μια ασφαλής εργασία, αλλά και καλά αμοιβόμενη εργασία πλήρης οκταώρου, τα συνδικάτα δίνουν έναν αγώνα έτσι ώστε όλα αυτά να μπορούν να υλοποιηθούν και να παραμείνουν ενεργά στη διάρκεια των χρόνων. Σήμερα τιμάμε την 48η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα συνθήματα που υπήρχαν τότε το 1973, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, είναι ποτέ πιο πολύ επίκαιρα στα σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι βιώνουμε μια μεγάλη ανεργία στο νομό Κοζάνης που υπάρχει στο 40% του εργατικού δυναμικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και με την ακρίβεια που υπάρχει στο 30% ο κόσμος να έχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά για το ψωμί. Η ελευθερία είναι από ποτέ άλλοτε και αυτή είναι υποχρεωμένη και η παιδεία δεν είναι στο διάστημα που θέλαμε. Εμείς τιμούμε τη γενιά του Πολυτεχνείου και αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά τους που είχαν τότε και οι νέοι πρέπει από σήμερα να καταλάβουν ότι μόνο με τους αγώνες μπορούν να διεκδικήσουν όλα αυτά. Γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 48 χρόνια μετά. Τα μηνύματα της εξέγερσης παραμένουν πάντα διαχρονικά, αλλά φέτος είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Όταν απειλούνται κοινωνικά αγαθά, όταν συρρυκνώνονται κοινωνικά αγαθά, όπως είναι αυτό της παιδείας για όλους, όπως είναι της ελευθερίας μας, όπως είναι της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, θεωρώ ότι τα μηνύματα του Πολυτεχνείου, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, είναι πιο επίκαιρα και απαιτούν από μας εγρήγορση και αγωνιστικότητα. Το Πολυτεχνείο ζει και θα ζει στις καρδιές μας και ζει στους αγώνες του σήμερα που έχουμε να δώσουμε. Τιμάμε τη μέρα του Πολυτεχνείου, τιμάμε τους νεκρούς που έπεσαν εκείνες τις μέρες, τιμάμε τον αγώνα της αντίστασης της νεολαίας της Ελλάδας απέναντι στην αμερικανοκίνητη χούντα. Είναι η τελευταία μεγάλη ιστορική στιγμή της σύγχρονης πατρίδας μας. Μια μόνιμη πηγή αντίστασης απάνω στη χούντα, απάνω στο καθεστώς ανελευθερίας και στέρεσης της δημοκρατίας από τους πολίτες. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, είναι διαχρονικό και πάντα πρέπει να κυριαρχεί στις σκέψεις μας και στα μηνύματά μας και στα συνθήματά μας. Μέρα τιμής και μνήμης σήμερα στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Σπονδύ στους αγώνες του ελληνικού λαού για ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό που ανέδειξε ο Έλληνας στη μακραίων ιστορία του, αλλά και μια μέρα διαρκής γιορτή της νιώτης, που όταν παρεβαίνει δυναμικά στη ροή των γεγονότων, τότε γράφει ιστορία όπως έγραψε η ιστορία του 1973. Ψάχνουν πολλοί να βρουν το νόημα σήμερα και να το συνδέσουν επιτυχώς ή λιγότερο με σημερινά γεγονότα. Εγώ θα πω ότι μέρη σαν τη σημερινή είναι αφενός μεν τιμή και μνήμη για αυτά που ανέφερα και αφετέρου μια μέρα για να αντλούν δύναμη όσοι αγωνίζονται για ελευθερία και δημοκρατία παντού σε όλο τον κόσμο, που δεν είναι διαρκώς ζητούμενα και πρέπει διαρκώς με τον αγώνα μας και την προσπάθειά μας και τη στάση μας να τα ενισχύουμε, αλλά και όσοι μάχονται κόντρα σε κάθε μορφή ανισότητας που υπάρχει, νομίζω μέρες σαν τη σημερινή τους δίνουν δύναμη. Τιμή και δόξα στους νεκρούς του Πολυτεχνείου, τιμή και δόξα στις αρχές της δημοκρατίας και ελευθερίας, τιμή και δόξα στην νιώτη και τη δύναμή της να κατανίκεται.